Επιστρέφει ευέλικτος, αμετανόητος, καυστικός, αλλά και εμβολιασμένος στην Κρήτη μας, ο Χριστόφορος Ζαραλίκος, τον οποίο έχουμε και κοντά μας. Χριστόφορε, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, καλώς τον. Δεν μας ακούς ή δεν σε ακούμε? Εγώ σας ακούω μια χαρά. Τέλεια, και εμείς τώρα. Τώρα σε ακούμε. Τώρα με ακούτε? Ναι, βέβαια. Λοιπόν, σε απευθείας σύνδεση από το Ηράκλειο, γιατί βρίσκεται, έχει έρθει ήδη στο Ηράκλειο, βρίσκεται εδώ, προετοιμάζεται ο Χριστόφορος για μια παράσταση την οποία περιμέναμε πώς και πώς όλοι μας, γιατί Χριστιανά έχει μαζέψει πολύ υλικό ο Χριστόφορος Ζαραλίκος. Τον παρακολουθούμε στα social media όλο αυτό το διάστημα και τι πιο ιδανικό να έχεις μπροστά σου τον άνθρωπο ο οποίος θα σχολιάσει με το δικό του μοναδικό τρόπο όλα αυτά τα τεκνενόμενα. Σωστά, Χριστόφορε? Σωστά, έτσι κι αλλιώς ο τίτλος είναι περιγραφικός. Όλα κουλά. Όλα κουλά. Τα λέει όλα. Όλα. Δύο λέξεις. Όλα όμως. Εγώ πριν έρθω εδώ, διάβαζα τα νέα της Κρήτης, από χθες δηλαδή, πριν φύγω από την Αθήνα. Ένα κουλό, ας πούμε, που διαπίστωσα πριν φτάσω στην Κρήτη, είναι ότι διάβαζα ότι σήμερα θα ανακοινωθεί από την περιφέρεια για το Δήμο εμβολιασμός κατοίκων. Mm-hmm. Έκανα λοιπόν μια μικρή έρευνα και είδα ότι την πρώτη φορά που ανακοινώθηκε, όχι για την Κρήτη, γενικά για τη χώρα, εμβολιασμός κατοίκων, ήταν τον Ιανουάριο. Μετά ανακοινώθηκε τον Μάρτιο, μετά τον Απρίλιο, μετά τον Μάιο και τελευταία φορά τον Ιούνιο. Ξέρεις τώρα και τον Ιούλιο. Ξέρεις τι μου θυμίζει τώρα αυτό, ότι η επόμενη εβδομάδα που περνάμε θα είναι κρίσιμη. Είναι κρίσιμη. Θα είναι πολύ κρίσιμη. Θα είναι πολύ κρίσιμη. Αλλά να ολοκληρώσουμε, θα είναι πολύ κρίσιμη για τους εμβολιασμούς κατοίκων. Αυτό. Ξεφύγαμε πλέον και από το take away με τον καφέ και το σάντουιτς και την τυρόπιτα και έχουμε πάει στον εμβολιασμό κατοίκων. Κοιτάξτε, εμένα αυτό που με σημάδεψε πιο πολύ από όλα τα κουλά μέτρα, γιατί τα απαραίτητα δεν με σημάδεψε τίποτα, ήμουν πάρα πολύ πιστός και καλό παιδί που λένε. Αλλά από τα πολίτης. Αξιοπρεπής κύριος, όλα εδώ. Λοιπόν, αλλά αυτό που με σημαδεύει πιο πολύ ήταν όταν κλείσαν τα περίπτερα στις 12. Εμένα αυτό με έχει διαλύσει, δεν το ξεπεράσω ποτέ. Αυτό που το πας. Είδες τι σου κάνει κάθε φορά. Νομίζω. Και τώρα ο εμβολιασμένος. Και Κυριακές, και Κυριακές στις 9. Και Κυριακές στις 9. Στις 6. Και στις 6. Έχεις απόλυτο δίκιο. Στις 6. Το ζήσαμε κι αυτό. Στις 6. Πω. Στις 6. Είναι το 6 του διαβόλου που λένε αυτό. Καλά ξεκινήσαμε. Ωραία. Και τώρα ο εμβολιασμένος Χριστόφορος έχει να μας δείξει άλλον εαυτό διαφορετικό από τον προηγούμενο. Όχι, ο ίδιος είμαι. Ο ίδιος είσαι και απαράλλακτος. Όχι, δεν έβγαλα ούτε ουρά, έβγαλα ούτε κουταλάκια κολλά στο μπράτσο μου. Όχι, ούτε το καράβι τόσο ραγό με τη μηχανή του ήρθε. Μύθος, όλα αυτά είναι μύθος. Δεν τραβάω κανένα μεταλλικό αντικείμενο πάνω μου. Λοιπόν, πες μου, σε παρακαλώ, τι θα ξεστομίσεις απόψε, τι ετοιμάζεις, γιατί θα έχουμε τη χαρά να σε απολαύσουμε σε μια καταπληκτική, μοναδική παράσταση, όπως σε έχουμε μάθει άλλωστε και μέσα από τη Ζαραλίκ TV. Έρχεσαι, είπαμε, στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης και βεβαίως σε μια περιοδία η οποία θα συνεχιστεί μετέπειτα και στο Ρέθυμνο, αλλά και στα Χανιά. Τι έχεις ετοιμάσει, βρε αδερφέ, για πες μας. Καταρχάς είναι τάμα στη γη που γέννησε τον προφήτη. Γι' αυτό ξεκινάμε από το Ηράκλειο και τελειώνουμε στα Χανιά. Όπως όλα τα τάματα πρέπει να τελειώνουν εκεί στη γη που γεννήθηκε ο προφήτης. Οπότε δεν μπορούσαμε να ξεκινήσουμε από τα Χανιά, γιατί δεν θα ήταν τάμα, θα ήταν μια απλή περιοδία. Αυτή είναι περιοδία Παύλα Τάμα. Θα πούμε όλα τα κουλά της περίοδου. Στα Χανιά να προσέχεις λίγο, Παντού προσέχεις. Να αλλάξεις. Άλλα να πεις στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και άλλα στα Χανιά. Το νου σου. Γιατί? Δεν ξέρω, είναι η γη του προφήτη, ποτέ δεν ξέρεις. Και από πού μπορεί να σου έρθει επίσης. Σας παρακαλώ, όταν μιλάμε για σάτυρα, δεν προσέχει αυτός που κάνει σάτυρα. Η εξουσία πρέπει να προσέχει. Εμείς δεν έχουμε να προσέχουμε τίποτα. Εμείς ό,τι και να πούμε, δεν θα πάθει κανείς τίποτα, κανένα κακό. Η εξουσία προκαλεί κακά μόνο. Οπότε δεν φοβόμαστε. Τι άλλο να σας πω για την παράσταση. Θα σας αποδείξω ότι όντως τα εμβόλια είναι του διαβόλου. Ναι. Ναι, έχω στοιχεία για αυτό. Πες μου το συλλογισμό σου. Έστω ένα συλλογισμό από τους πολλούς. Γιατί όταν εσύ ανοίγεσαι, δεν σταματάει η γλώσσα, δεν σταματάει η σκέψη. Να σου πω ποιος είναι ο συλλογισμός μου. Κάτσε και δες. Τώρα αυτό που θα σου ζητήσω είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Πραγματικά θα παίξεις με τα εγκεφαλικά σου κύτταρα και πόσα θα διατηρηθούν ζωντανά. Περιμένω και μ' αρέσουν εμένα αυτά. Οι προκλήσεις αυτές μ' αρέσουν όταν παίζουν τα εγκεφαλικά. Ωραία. Κάθισε λοιπόν. Και τι ώρα συνήθως σε πιάνει ο ύπνος το βράδυ, έτσι. Κατά τις 11.30. Ωραία, 11.30 λοιπόν που θα έχει έρθει το πρώτο χασμουριτό, ναι. Κάθισε και δες
3 εκπομπές κολλητά Βελόπουλο. Κολλητά όμως, ούτε τουαλέτα δεν θα πας. Τίποτα. Μην χάσει δευτερόλεπτο. Μην αποκλίνει το βλέμμα ούτε λίγο. Σου έχω πει μια μέρα με το Βελόπουλο, φίλε Χριστόφορε, τι έχω πάθει. Τι. Και έλεγε τα κούς Λευτέρη. Ήμουν έτοιμο να πάω το τουαλέτα. Τα κούς Λευτέρη και γυρίζει. Λέω βρε, με είδε. Με είδε. Λέει ονόματα. Νομίζω ότι μιλάει για σένα. Ναι. Νομίζω ότι μιλάει για σένα. Λευτέρη, δεν μπορεί να φανταστεί πόσο μέσα είσαι στο πνεύμα του κειμένου μου. Αλήθεια. Θα το δει και θα καταλάβει. Μπράβο. Εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ που μια τέτοιου είδους stand-up ιστορία και πλοκή έρχεται λίγο να μας χαλαρώσει και να δούμε λίγο τον κόσμο διαφορετικά και ενδεχομένως ο Χριστόφορος να μας βάλει και σε σκέψεις, γιατί δεν είναι ένας άνθρωπος που απλά θα μπει στη διαδικασία να σατιρήσει. Θα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα σου δώσει την τροφούλα να την επεξεργαστείς. Όχι μασημένη όμως. Όχι. Κοίτα, όχι. Μασημένα δεν κάνουμε εμείς. Σήμερα λοιπόν θα κάνουμε και θα ρισκάρουμε και κάτι. Όπως ξέρετε, τα βίντεο στο Zaralix TV ανεβαίνουν Τρίτη. Εγώ λοιπόν τα βίντεο τα γυρίζω Δευτέρα βράδυ ή Τρίτη πρωί μέχρι μεσημέρι, για να προλαβαίνουμε την επικαιρότητα και να το μοντάζω, βέβαια. Επειδή όμως καταλαβαίνετε, αύριο δεν μπορώ να είμαι στα υπερσύγχρονα στούντιο του Zaralix TV να κάνω γύρισμα. Θα ρισκάρουμε λοιπόν σήμερα το βράδυ στο Ηράκλειο να γυρίσουμε το πρώτο Zaralix TV με κοινό. Καλό! Καινοτομία, κάτι τελείως διαφορετικό που δεν το έχουμε. Δεν ξέρουμε πώς θα, αν θα λειτουργήσει, αν θα πάει καλά. Θα λειτουργήσει. Στέλνουμε στην δική μας ενέργεια. Λοιπόν, σου έχουμε ετοιμάσει ένα μικρό παιχνίδι, Χριστόφορε. Ναι. Λίγο πριν έρθουμε να σε απολαύσουμε το βράδυ στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Ξέρεις τώρα τι παθαίνουμε εμείς μαζί σου, Χριστόφορε. Κάθε φορά που συνομιλούμε, θέλουμε να παίξουμε. Ναι. Θέλουμε έτσι, μέσα. Να σου δίνουμε εμείς ατάκες ή πρόσωπα έτσι της επικαιρότητας και να μας τα σχολιάσει με τον δικό σου μοναδικό τρόπο. Έλα, πατάω το κουμπί. Ξεκινάω με το δικό μου αγαπημένο. Κυριάκος Μητσοτάκης. Καλά, ο Κυριάκος είναι αγαπημένος όλων. Δεν μπορεί να δει. Ο Κυριάκος ανήκει σε όλους. Πρέπει να σας πω ότι στην παράσταση επίσης υπάρχει και ένα κείμενο. Γιατί θυμάστε ότι τον Κυριάκο Νέο Μωυσή δεν τον βάφτισε η σάτυρα και το Zaralix TV. Τον βάφτισε ένας έγκριτος σοβαρός δημοσιογράφος. Εμείς απλώς τον χρησιμοποίησαμε μετά. Πρέπει να σας πω λοιπόν ότι έχω φτιάξει ένα κείμενο με τη ζωή του προφήτη Μωυσή, όχι του Κυριάκου, του προφήτη Μωυσή που πιστεύουν κάποιοι ότι υπήρξε και δεν προφήτης τα λοιπά. Και πόσο πολύ μοιάζει με τη ζωή του Κυριάκου. Δίκαια έχει πάρει τον τίτλο. Αυτά μόνο στην παράσταση, όπως spoiler δεν κάνω. Όχι, μην κάνεις. 150 ευρώ για 18 έως 25. Σε όσους εμβολιαστούν. Λίγα είναι. Έτσι, μπράβο. Λίγα. Το λέγαμε. Λίγα. Όχι για να εμβολιαστούν, είναι λίγα για οτιδήποτε. 150, να πας διακοπές 150. Όχι. Πού να πας. Πουθενά. Ούτε για ποτό δεν πας. Αν είσαι για ποτό πας. Αλκοολικός Ελευθέρη, τι είναι. Όχι, Χριστόφορε. Λέω, άμα είσαι με παρέα και έχεις κανονίσει να βγεις ένα βράδυ 150, να φας, να πιεις, να κεράσεις, ειδικά εδώ στην Κρήτη που κερνάμε. Δεν έχει. Ελευθέρη και πάλι. 150 είναι πολλά για ποτά. Ξέρω εγώ. Δεν είναι πολλά. Εντάξει, εμείς εδώ είμαστε λίγο νυχτεριδε. Μεγάλα παιδιά είστε, ό,τι θέλετε πιείτε. Έχω κι άλλον αγαπημένο εγώ. Πες. Άλλος. Αλέξη Τσίπρα. Ο οποίος έχει κάτσει λίγο έτσι, έχει λίγο παραμείνει στην αφάνεια, λίγο στη σκοτάδι, δεν ξέρω, πετάγεται. Έχει μείνει λίγο, αλλά κάνει προσπάθειες, γιατί θέλω να σας θυμίσω μια είδηση της προηγούμενης εβδομάδας με τα 150, που λόγω των 150 πέρασε απαρατήρητη. Την ίδια μέρα ο Τσίπρας είχε μια συνδιάσκεψη κτλ. Και ανακοίνωσε μέτρα για τα εργασιακά τους μισθούς κτλ. Όταν γίνει κυβέρνηση. Ναι, και ανακοίνωσε την ημέρα των 150 βασικό μισθό 800 μόλις αναλάβει. Και ξέρουμε ότι ο Αλέξης μόλις αναλάβει ό,τι έχει πει πριν το κάνει αμέσως. Σκίζουμε και μνημόνια, όλα τα πάντα έτσι. Θα χορεύουμε πεντοζάλι, τις αγορές κτλ. Λοιπόν, μαζεύουμε χρήμα. Έχουμε 150 και 800, είμαστε ήδη στα 950. Λευτέρη Κέρνα. Για ποτά ο Λευτέρη. Τώρα φτάνουν. 250 ευρώ, θα Λευτέρη Κέρνα. Για μένα Κέρνα, τώρα φτάνουν. Λοιπόν, Χριστόφορος Ζαραλίκος, απόψε το βράδυ στις 9.30. 9.30 στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Την Τετάρτη στο Ρέθινο και την Πέμπτη στα Χανιά, βεβαίως, στον τόπο προσκυνήματος. Ναι, στον τόπο προσκυνήματος. Εκεί να προσέχεις. Λοιπόν. Παντού μας, μην ένεση. Μ' αγαπάνε στην Κρήτη. Έρχομαι πολλά χρόνια εγώ. Καλή δύναμη, το ξέρεις πόσο σε αγαπάει ο κριτικός κόσμος εδώ. Ξέρεις ότι σε υποστηρίζουν. Επομένως, θα το εκλάβεις και εσύ το βράδυ από το κοινό που θα έρθει και φρόντισε να φύγουμε με το στομάχι τεντωμένο. Κάτι, κάπως. Δεν ξέρω. Από να είναι η κυριακή μας από το γέλιο. Ναι. Αφήστε τους κυριακούς σας πάνω μου, μην ένεσαι. Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την αγάπη μας. Καλή επιτυχία. Γεια σου, Χριστόφορε. Γεια μου σε όλους. Γεια σου. Να είσαι καλά.